Εγώ βγήκα προχθές και στο Twitter και τα έχωσα εν ολίγη στον κύριο Ντόκο. Να ξεκινήσουμε με το 3 λοιπόν. Το 3 λέει εν ολίγης ότι όσο η απειλή θα είναι αυτή που είναι, άσχετα αν η τέταρτη στρατιά πάει στο Καϊζερί, στην Κεσάρια δηλαδή, ή μείνει στη Σμύρνη, η ανάλογη ελληνική διάταξη δυνάμεων θα αντιστοιχεί στην υφιστάμενη απειλή. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αμοιβαία υποχώρηση από νησιά της Σαζδέν και από την τέταρτη στρατιά. Δεν έχει το πρόβλημα. Λέτε μισό λεπτό. Ναι. Δεν λέει ανάλογα. Λέει ευθέως ανάλογη της εκτίμησης απειλής. Λοιπόν, άρα αν κάποιος, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο στη χώρα. Έτσι. Αν κάποιος λοιπόν εισηγηθεί, κάποιος, ένας, ότι αφού είναι 250 χιλιόμετρα μέσα, η απειλή είναι μικρότερη, ας πάρουμε και εμείς κάτι από εκεί, ποιος θα τον εμποδίσει? Ποιος θα το εισηγηθεί αυτό το? Υπάρχει γενικό επιτελείο που θα κάνει τέτοια εισήγηση? Δεν θα τους κρεμάσουν αύριο το πρωί στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω, υπάρχει όμως δημοσιευμένο το άρθρο του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Ο κύριος Ντόκος, νομίζω εγώ ήμουνα που το αποκάλυψα στην εκπομπή σας το Δεκέμβρη του 2022 και σας είπα ότι συμμετείχε σε μία ημερίδα σε κάποιο ξενοδοχείο στην Αθήνα, όπου ανακοίνωσε στους προσκεκλημένους που είχαν έρθει από άλλες χώρες ότι η ελληνική κυβέρνηση σύντομα θα δημοσιεύσει το επίσημο δόγμα εθνικής ασφάλειας της Ελλάδος. Μάλιστα. Το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί στο σύνολό του. Από ό,τι μαθαίνω, δεν θα δημοσιευθεί στο σύνολό του. Θα δημοσιευθεί μόνο αυτό που δεν θεωρείται διαβαθμισμένο. Και ο κύριος Ντόκος προχθές έκανε το πρώτο βήμα, δηλαδή τι, προετοίμασε την κοινή γνώμη μέσω της Καθημερινής με ένα άρθρο προσχέδιο, αν θέλετε, του δόγματος το οποίο έχουν ήδη ετοιμάσει, συμφωνήσει, οπότε ετοιμάζεται η κοινή γνώμη με βάση τις προτάσεις του κυρίου Ντόκου, είναι ένα προσχέδιο αυτό να ενημερωθεί ότι εντός εβδομάδων ενδεχομένως θα έχουμε το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο μόνο δόγμα δεν είναι. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό γιατί στο κείμενο της Καθημερινής, το οποίο είναι μια έκθεση ιδεών, η οποία εν ολίγης τι λέει, ότι η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, ακολουθεί τους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας, το ξέραμε, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το ξέραμε, μέλος του ΝΑΤΟ και αυτό το ξέραμε, έχει τους λεγόμενους συμμάχους της που θα τη βοηθήσουν, αυτό δεν το ξέρουμε αν θα γίνει, και από εκεί και πέρα με βάση την ναυτιλία, τον τουρισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τον πολιτισμό θα πορευτούμε στον 21ο αιώνα. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε δηλαδή. Αυτό δεν είναι δόγμα. Το δόγμα πρέπει να έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Θα μου πείτε, θα τα γράψει στην Καθημερινή? Όχι. Αλλά πουθενά δεν αναφέρεται σε συμφωνία ΑΟΣ Ελλάδος-Κύπρου. Πουθενά δεν αναφέρεται στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Πουθενά δεν αναφέρεται πώς θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Είδατε την τελευταία έκθεση της Ελστάτ? Μάλιστα. Ούτε 10 εκατομμύρια δεν είμαστε. Το 2050 ένας στους τρεις θα είναι πάνω από το 65. Η χώρα μετατρέπεται σε ένα απέραντο γυροκομείο, δηλαδή θα υπάρχει το κόμμα των συντάξεων, όποιος βγαίνει και λέει αν θα αυξήσω τη σύνταξη θα βγαίνει και πρωθυπουργός, εκεί καταντήσαμε, και ο κύριος Ντόκος μας μιλάει για τον πολιτισμό, το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο βγαίνει, φεύγει εκτός από την Ελλάδα λόγω brain drain. Ειλικρινά αυτό προσπαθούν να βγάλουν σε λίγες εβδομάδες ως δόγμα? Είναι σοβαρά τα ερωτήματα. Εμένα, επιτρέψτε μου πάντως, αυτή η διατύπωση που σας διάβασα να έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το ακριβές της νόημα. Ανεξάρτητα από το πολύ σωστό της δικής σας επισήμασης, ποιος επιτελάρχης θα υπέγραφε κάτι τέτοιο. Όμως, σας το λέω εκ των προτέρων. Ως εισήγηση, τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι επιτελάρχες, παίρνουν πολιτικοί όπως ξέρετε. Ναι, και... αλλά δεν την παίρνει ο κύριος Ντόκος την απόφαση. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι, δεν υπάρχει είναι ούτε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Μα είναι σύμβουλος όμως Εθνικής Ασφάλειας ο ίδιος, αφεαυτού. Και όταν διαβάζω αυτή τη διατύπωση ότι εμείς θα αντιστεκόμαστε στην απειλή ευθέως ανάλογα σε δυναμικό, τότε πολύ γρήγορα διαβάζω ότι μία κίνηση δίθεν τάχα μου καλής θέλησης απόσυρσης 100 χιλιόμετρα ανατολικότερα της στρατιάς του Αιγαίου μπορεί να εκλειφθεί ως κίνηση στην οποία εμείς θα πρέπει αναλόγως να κάνουμε μία αποφόρτιση. Καταλάβατε? Θυμάστε ότι αμέσως μετά τη δική μου ραδιοφωνική συνέντευξη είχατε τον κύριο Μίχα. Μάλιστα.
Και το ρωτήσατε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο κύριος Μίχας σας αποκάλυψε ότι στην διαμόρφωση του δόγματος εθνικής ασφάλειας έχουν συμμετάσχει με εισηγήσεις τους και τα επιτελεία. Αν λοιπόν τα επιτελεία στις εισηγήσεις του πραγματικά μπαίνουν στη γραμμή που αυτή τη στιγμή εσείς ορίζετε, θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο στο ίδιο το στράτευμα. Είδατε τι αντιδράσεις υπάρχουν ήδη με την υπόθεση υποκλοπών του ΑΓΕΘΑ. Φαντάζεστε κάτι αντίστοιχο να υπάρχει επισήμως στο δόγμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο δόγμα δεν θα περάσει από τη Βουλή να εγκριθεί. Ποιος αποφασίζει δηλαδή, ο κύριος Ντόκος και το Μαξίμου? Δεν έχω πρόβλημα προσωπικό με τον κύριο Ντόκο, το αναφέρω επειδή είναι ο νυν σύμβουλος. Αλλά αυτά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, θα πρέπει να νομιμοποιηθούν μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων. Έτσι γίνεται παντού. Γιατί εσείς είδατε να υπάρχει καμία ουσιαστική αντίδραση στο πρωτοσέλιδο άρθρο στην εστία ενός όχι τυχαίου δημοσιογράφου του κυρίου Κοτάκη περί μυστικών συνομιλιών συνεκμετάλλευσης? Ευτυχώς που έχουμε τους Τούρκους, οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν στεγνά τις ελληνικές μυστικές συμφωνίες και συναντήσεις που γίνονται στο εξωτερικό. Ένα θα σας πω. Εχθές θέλω να δώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στον Υπουργό Αμήνης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του από ό,τι έμαθα, ο κύριος Κουλουσία Καρ, ο Τούρκος δηλαδή ομόλογός του, όσοι δεν το γνωρίζουν, έστειλε στεφάνι στην κηδεία της μητέρας του, τη μητέρας του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έστελνε το στεφάνι, ο κύριος Καλίν έβγαινε στα τουρκικά ΜΜΕ και έλεγε ότι η Τουρκία θα αντιδράσει σφοδρά, όχι στα 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη. Αυτό που έλεγε και ο Τσαβούσογλου δηλαδή. Ουσιαστικά οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή με το ένα χέρι μας χτυπάνε στην πλάτη και με το άλλο μας καρφώνε το μαχαίρι στην πλάτη. Αυτό γίνεται. Τώρα, επειδή το υπονοήσατε προηγουμένως ευθέως και επειδή και η ΑΔΑΕ μπήκε με φόρα στο 23 λέγοντας ότι μπαίνει στα αρχεία όλων των εταιριών τηλεπικοινωνιών προκειμένου με ονοματεπώνυμα να μάθουμε ποιοι, πώς, πού, γιατί παρακολουθούντουσαν και από ποιους. Άλλιο αργά παρά ποτέ. Την ίδια, καλά, θα δούμε αν θα πάει μέχρι τέλους αυτό. Αλλά επειδή πολλοί λένε για τις υποκλοπές, αλλά η ιστορία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ έχει ήδη αντιδράσει στο εσωτερικό του στρατεύματος και είναι και κρίσης μπροστά. Τι σας λέει όλο αυτό το σκηνικό των αποκαλύψεων? Διότι εδώ έχουν βγει και προσωπικά στοιχεία του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος είναι απορίας άξιο πως δεν αντιδρά. Ο κύριος Ράμος έδωσε μία συνέντευξη στην Καθημερινή την Κυριακή. Δεν είναι νομίζω τυχαίο, ο ούτε πρόεδρος για την ΑΔΕ. Καθημερινή, διότι ο κύριος Παπαχελάς, ο διευθυντής της, με βάση τις αποκαλύψεις Βαξεβάνη, ήταν στην λίστα παρακολουθήσεων της ΕΙΠ. Που σημαίνει ότι ο κύριος Ράμος δεν είναι μόνος του αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο μοναχικός υπότης. Νομίζω ότι θα το πάει μέχρι το τέλος αν πραγματικά κάνει την κίνηση ΜΑΤ να ζητήσει λίστα με κινητά από πολιτικούς, στρατιωτικούς, διπλωμάτες κλπ. Πάει λοιπόν στους τρεις παρόχους, πάει και στον ΟΤΕ και από εκεί και πέρα βγούνε τα λεγόμενα διαμάντια, όχι διαμάντια, εδώ μιλάμε για σκελετούς από την ντουλάπα. Νομίζω ότι πλέον ουδής θα μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Και όχι για εκλογές δεν πάμε, νομίζω ότι θα δούμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει από τη μεταπολίτευση και μετά. Η ιστορία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Η ιστορία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, δεν θέλω τώρα, δέχομαι και εγώ αν θέλετε πολλές πληροφορίες δεξιά-αριστερά, ας δούμε τα αποτελέσματα της δημοσιογραφικής έρευνας, διότι ήδη νομίζω η εφημερίδα Ντοκουμέντο έχει προαναγγείλει εξελίξεις με βάση το ενημερωτικό δελτίο που είχε στείλει η ΕΙΠ στον κύριο Μητσοτάκη νομίζω τον Ιούνιο. Ιούνιο, ναι. Ναι, θα δούμε αν υπάρχουν ποινικό σχολάσιμα αδικήματα και τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει φωτιά, οπότε θα υπάρχει και καπνός. Πάω τώρα στην άλλη ιστορία που δεν πέρασε τελικά στα μάλακα παρότι επιχειρήθηκε, με τον δήμαρχο Ιάσμου, τον κύριο Μούμιν. Μουμίν, ναι. Μουμίν, ναι. Ο οποίος απέλησε υπάλληλο και στη συνέχεια έβαλε και σε αργία αντιδημάρχους, λέγοντας, και δεν τα λέω σε έναν άνθρωπο τυχαία, ότι είναι γκυλενιστές. Είχατε πει εσείς σε ανύποπτο χρόνο, πριν ένα τετράμινο, προσοχή,
μην ιστορία των γκυλενιστών, που είναι μια ιστορία του Κατέρ, του Start του NBA, γίνει ένα δικό μας πρόβλημα στο οποίο χάσει κερδίσει, εμείς χάσει. Ναι, μέχρι τώρα ήμασταν στη λογική μην στρώνουμε χαλιά στα αεροδρόμια και έρχονται εδώ οι γκυλενιστές και κάνουν show. Ήμασταν στη λογική, προσοχή παιδιά, μην δημιουργηθεί στην Ελλάδα κοινότητα με 5, 10, 15 χιλιάδες γκυλενιστές πρόσφυγες από απέναντι, διότι τα κλιμάκια της ΜΙΤ δουλεύουν νυχθημερών. Τώρα είμαστε στο τρίτο επίπεδο. Έχουμε δημάρχους του ελληνικού κράτους, οι οποίοι με τη δική τους λογική απολύουν αιρετούς αλλά και μισθωτούς, στη λογική ότι ο τάδε είναι γκυλενιστές, ο άλλος είναι, τι είπανε για τον κύριο Στυλιανίδη, ότι είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης στη Θράκη. Okay. Ο κύριος Μωμή νομίζω θα τα βρει αυτά στα δικαστήρια, όσοι θα τον πάνε με αγωγές και με μηνύσεις. Η ουσία είναι ότι ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου, κύριε Σαχίνη, ο νέος νόμος της ΕΕΠ, ο 502. Ο 502 προβλέπει ότι π.χ. σε περίπτωση ενός δημάρχου για τον οποίο υπάρχουν ισχυροί λόγοι εθνικής ασφάλειας, δεν θα μπορεί η ΕΕΠ να τον θέτει υπονόμιμη συνακρόαση. Θα πρέπει να στείλει την αίτηση στον κύριο Τασούλα, ο οποίος είναι σήμερα πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, και να αποφασίσει ο ίδιος να το εκρίνει, ούτως ώστε μετά να πάμε σε εισαγγελική διάταξη. Δηλαδή βλέπετε πως το ελληνικό κράτος από μόνο του πυροβολεί τα πόδια του, στη λογική τότε να, αν θέλετε, να χειριστούμε επικοινωνιακά το σκάνδαλο των υποκλοπών, βάλαμε μέσα όρους και ρήτρες οι οποίες αυτή τη στιγμή δημιουργούν πρόβλημα στο ίδιο το κράτος, την ίδια τη λειτουργία του. Λοιπόν, δεν το λέω για τον κύριο Μουμίν, το λέω για τον οποιονδήποτε λειτουργεί εκτός συνταγματικού πλαισίου. Διότι να λες ότι οι γκυλενιστές είναι τρομοκρατική οργάνωση, αυτό προς το παρόν το αναγνωρίζει μόνο η Τουρκία. Αυτό που έχω πει εγώ δημοσίως, και νομίζω πολλοί κόσμος όσοι ασχολούμαστε με την Τουρκία συμφωνούμε, είναι ότι οι γκυλενιστές είχαν άμεση εμπλοκή στο πραξικόπημα. Από εκεί και πέρα, αν αυτή η συμμετοχή τους χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ή όχι, έχει να κάνει με τον ποινικό κώδικα του κάθε κράτους. Έχω εδώ δύο μηνύματα. Το ένα λέει, κύριε Πικραμένα, επειδή η εκτίμηση απειλής έχει να κάνει με τους εκάστοτε επιτελείς και πολιτικούς και την εν γέννη αντιληπτική τους ικανότητα, γιατί εμείς να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι εννοεί ο Ντόκος με αυτό που είπε, ας ζητήσουμε από το ίδιο να μας πει πώς το αντιλαμβάνεται, γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα, όπως φαίνεται, ο καθένας κάνει μέχρι εκεί που φτάνει το σερβέλο του. Εγώ δεν συμφωνώ με το φίλο εδώ. Θα το πω γιατί. Γιατί ο κύριος Ντόκος δεν είναι ο κύριος Ντόκος και ο εαυτός του. Είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Με συγχωρείτε, κύριε Σαχίνη. Okay, είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας σε μια χώρα, το έχουμε πει, η οποία δεν είναι θωρακισμένη θεσμικά. Δεν υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Υπάρχει όμως η θέση ακόμα αυτή. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι, το ΚΙΣΕΑ, το λένε Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας. Ναι, το οποίο είναι. Έχει αλλάξει εδώ και δύο χρόνια. Σωστά. Λέγεται Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δηλαδή παίζουμε με τους αριθμούς, παίζουμε με τις λέξεις, με τα συνθήματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας δεν έχει την υποδομή από πίσω. Αν δείτε πώς λειτουργούν οι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας στο εξωτερικό, υπάρχει γραμματεία, υπάρχει υπηρεσία ανάλυσης, συλλογής πληροφοριών. Άρα εδώ τι είναι, προσωπικός. Δεν ο κύριος Ντόκος. Προσωπικός θα νομιμοποιηθεί να κάνει προτάσεις. Πάνω σε ποια υποδομή. Μα συγγνώμη, προσωπικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού είναι δηλαδή αυτό που λέτε. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Τι θέλετε τώρα εγώ να. Ναι, αλλά αυτός ανακοινώνει την αναθεώρηση των ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. Δεν την ανακοίνωσα εγώ και εσείς. Θα δούμε μόλις το δόγμα εθνικής ασφάλειας δημοσιευθεί. Θα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, θα πάει στη Βουλή. Πώς θα δημοσιευθεί. Επί τούτου μπορούμε να το πάρουμε σημείο προς σημείο να το δούμε. Δεν θέλω από τώρα να πω ότι πρόκειται για προδοσία, για μοίρασμα του Αιγαίου κλπ. Ας το δούμε πρώτα. Εγώ είμαι καχύποπτος από αυτό την παράγραφο. Είμαι καχύποπτος, αλλά κρατήστε προς το παρόν πισινή, όπως λέμε. Ωραία. Λοιπόν, ο άλλος φίλος τώρα. Επειδή σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, λέει, κύριε Πικραμένε. Σωστό. Μήπως ο πρόεδρος θα δει ο κύριος Ράμος κατά την άποψή σας. Ράμος, ο κύριος Ράμος. Ναι, ναι, κινείται μόνος του ή υποκινείται και από ποιους? Γιατί ξαφνικά μάθαμε πως υπάρχει στη χώρα η ΑΔΑΕ και νοιάζεται δυσπράγμαση για την ιδιωτικότητά μας τους. Όχι, δεν πάει η έτσι, ΑΔΑΕ φίλε. Υπάρχει από το 2002. Μπράβο. Ξεκίνησε
ξεκίνησε με ένα γραφείο, ένα τηλέφωνο και έναν υπολογιστή. Ακόμα και σήμερα όλες οι εισαγγελικές διατάξεις από το 2007 που μπήκε το σύστημα το Cyborg, το γερμανικό, στην ΕΕΠ, αυτή τη στιγμή βρίσκονται καταχωρημένες σε χαρτί, ένα τεράστιο αρχείο, το είπε και ο κύριος Δράμος. 15 χρόνια τώρα τις τρώνε οι αράχνες, τις αράχνες τις τρώνε οι εισαγγελικές διατάξεις, δεν έχουν ούτε μία γραμματεία να κάτσει να φτιάξει ένα αρχείο Excel που να γράφει ανά έτος τις εισαγγελικές διατάξεις, τους αντίστοιχους αριθμούς. Η κατάσταση είναι τριτοκοσμική στην ΑΔΑΕ και προσπαθούν με τεχνικούς, με εξωτερικούς συνεργάτες να πηγαίνουν στους παρόχους. Ξέρετε γιατί πηγαίνουν στους παρόχους? Διότι ήδη δεν έχουν ηλεκτρονικό αρχείο να μπορούν ανα πάσα στιγμή να πούνε ο Σαχίνης, ο Πικραμένος, ο ένας ο άλλος βρίσκεται υπό νόμιμη παρακολούθηση ή όχι. Πάνε λοιπόν και παρακαλάνε εν ολίγης στους παρόχους, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε ταυτοποίηση το τηλέφωνο του ΤΑΔΕ του Δίνα. Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγική κατάσταση της ΑΔΑΕ. Αλλά ΑΔΑΕ υπάρχει, μην λέμε τώρα πράγματα. Τα βρυλίσια λένε εδώ, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πικραμένε, ναι, με ποιον είναι, με το δίκαιο, με την Ελλάδα, με το διεθνές δίκαιο, με τους φασίστες της Τουρκίας, με την Ελλάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Συγγνώμη, λέει, αν αύριο η Ρωσία κάνει ένα γυρούσι μέσα στο Βερολίνο, θα πούν βρείτε τα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με τις πολυεθνικές. Τέλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έγραψα προχθές και στο λογαριασμό μου, λέω δύο πράγματα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Είναι πεδίο lobbying όπου υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα το οποίο δεξιά-αριστερά κινείται και διαφθείρει, και είναι και πεδίο συλλογής πληροφοριών, στρατολόγησης δηλαδή και Ευρωπαίων υπαλλήλων, αξιωματούχων. Είδατε τι έγινε με το Γερμανό πολίτη που δούλευε για τους Ρώσους. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, 600 Ρώσοι πράκτορες, ενώ αξιωματικοί πληροφοριών, έχουν φύγει εκτός Ευρώπης από τις 24 Φλεβάρι, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Για να μπορέσουν λοιπόν οι Ρώσοι να καλύψουν αυτό το κενό, το επιχειρησιακό κενό, ουσιαστικά ενεργοποιούν πράκτορες εν υπνώση, δηλαδή πολίτες οι οποίοι φεύγουν από τη Ρωσία, εμφανίζονται ως δημοσιογράφοι, ΜΚΟ, επιχειρηματίες, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, για να κάνουν τη δουλειά που κάνανε οι προηγούμενοι που δούλευαν μέσα στις πρεσβείες. Οπότε έχουν βαρέσει κόκκινο συναγερμό όλη η αντικατασκοπία της Ευρώπης, μήπως μπορέσουμε τώρα και πιάσουμε ψήλου στάχυρα. Διότι ο παράνομος πράκτορας, αυτός που δεν υπηρετεί το πρωί σε μία πρεσβεία και το βράδυ κάνει στρατολόγηση, είναι πολύ δύσκολο να τον πιάσεις. Λοιπόν, οι Γερμανοί, για να έχουν φθηνό φυσικό αέριο επί 20 χρόνια από τους Ρώσους, κλείνανε τα μάτια και δεν βλέπανε τη ρωσική κατασκοπία εντός της Γερμανίας. Τώρα τρέχουνε και δεν φτάνουνε. Στερνή μου γνώση που λένε. Για πείτε μου τώρα όμως, γιατί το Qatar Gate είναι Qatar Morocco Gate, αλλά την ίδια στιγμή έχει ανακύψει ένα σοβαρό θέμα. Βλέπω εδώ έναν άλλοτε βουλευτή, αλλά στο χώρο της αεροπορίας, παλέμαχο, τον κύριο Νταβρή, να επιμένει σε αυτό. Πώς είναι δυνατόν πρώην αρχηγός ΓΕΑ, ναι, Έλληνας, να είναι εκπαιδευτής Καταριανών πιλότων στα Ραφάλ, παρακαλώ, οι οποίοι Καταριανοί τα δείχνουν και στην Τουρκία τον τρόπο λειτουργίας. Καλά, θα πει κανείς δεν τα πετάνε, αλλά είναι οι δύο σύμμαχοι, τα δύο συνεταιράκια, και είναι Έλληνας ο εκπαιδευτής. Δεν υπάρχει θέμα? Το θέμα, ξέρετε, που βρίσκεται στην έλλειψη νομικού πλαισίου. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, ένας διπλωμάτης, μόλις βγει στη σύνταξη, για 5 χρόνια από ό,τι νομίζω, απαγορεύεται να δουλέψει ως λομπίστας ή ως εκπαιδευτής σε ξένη χώρα. Μπορεί να το κάνει κατόπιν ελέγχου του φακέλου του και με εξουσιοδότηση από το Υπουργείο του. Αν λοιπόν οι Έλληνες απόστρατοι, δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει ότι θα πάνε στον 5ο κλάδο του ΓΕΘΑ που έχει να κάνει με την ασφάλεια πληροφοριών και θα πάρουν ειδική αξιοδότηση για υπηρεσία στο εξωτερικό, άσχετα σε ποια χώρα, τότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν νόμιμο δικαίωμα να πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν αυτοί. Από εκεί και πέρα, αν μπαίνουν ηθικά ζητήματα, είναι ηθικά ζητήματα. Καλά, ο νόμος είναι... όμως δεν τους το απαγορεύει. Εντάξει, ο νόμος είναι μόνο ηθικό θέμα, και με συγχωρείτε, όλοι αυτοί που τον στήριξαν και τον ανέδειξαν να φτάσει στη θέση του αρχηγού ΓΕΑ, παραλίγο ΓΕΘΑ κτλ. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι το προσπερνάμε.
Όχι, ο Έλληνας... αλλά δεν υπάρχει νομικό θέμα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θέλετε το να νομικό, κάνουμε, τα... να το απαγορεύσουμε την επιστροφή, την είσοδο στη χώρα. Άρα... μπορούμε να τον κριτικάρουμε, άρα, μπορούμε κύριε να τον σχολιάσουμε, ας βγει και ο ίδιος να απαντήσει το θέμα αυτό, αλλά τα σοβαρά κράτη, αυτά τα θέματα, για να μην φτάνουμε σε αυτό που λέτε εσείς τώρα, το έχουν ήδη στεγανοποιήσει με ειδικό νομικό πλαίσιο. Ας το κάνουμε και στην Ελλάδα. Όχι μόνο για τους στρατιωτικούς, αλλά και για διπλωμάτες και για όσους η δουλειά τους ήταν τέτοια, η φύση της δουλειάς τους τέτοια που μπορούν σήμερα να προσφέρουν υπηρεσίες ενώ είναι στη σύνταξη σε τρίτες χώρες. Φτιάξτε νόμο. Είναι απλά τα πράγματα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, δεν μπορώ, με ιντριγκάρει ο κύριος Πικραμένος. Δηλαδή, λέει, κύριε Πικραμένα, άλλη εθνικότητα, πράκτορες και άλλων συμφερόντων σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν. Όποια πέτρα και να σηκώσεις, βρίσκεις Ρώσους κατά τον κύριο Πικραμένο. Μόνο. Όχι, όχι, το λέω, διότι έχουμε, αν θέλετε, επίσημα στοιχεία ότι 600 αξιωματικοί πληροφοριών της Ρωσίας έχουν απελαθεί. Από εκεί και πέρα έχουν απελαθεί πράκτορες και από άλλες χώρες. Είναι τέτοιος όμως ο αριθμός των Ρώσων που είναι μοναδικός στην ιστορία, ακόμα και από το ψυχρό πόλεμο. Να έχουμε δηλαδή 600 Ρώσους από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν απελαθεί επίσημα. Αν προκύψουν άλλοι 600 Αμερικανοί, εδώ θα είμαστε στην εκπομπή σας να το πούμε. Καλά, θα απελάσουν Αμερικανούς οι Ευρωπαίοι τώρα, σοβαρά το λέτε. Λοιπόν, κύριε Πικραμένε, μου λένε εδώ, ρωτάνε, τι πληροφορίες έχουμε για το Κατάρ Μαρόκο Γκέιτ, διότι εδώ φαίνεται ότι ξανανοίγει ο κύκλος. Και μάλλον λοιπόν, θα έχει και Έλληνες. Ότι αυτή την εβδομάδα, γιατί εχθές μιλούσαμε με λεπτό, μισό να ακούσετε. Στην διαδικασία για την άρση, νομίζω, της ασυλίας. Κύριε Πικραμένε, με ακούτε. Του Βέλγου και του Ιταλού που ήταν στην παρέα του Παντζέρι. Ο οποίος Παντζέρι, για όσους δεν το έχουν προς το παρόν διαβάσει, είχε κλείσει πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μαρόκο, στο Λαμαμούνια, με 1.800 ευρώ τη νύχτα διαμονή από τις 27 Δεκεμβρίου μέχρι τις 5 Γενάρη. Έλα όμως που έκατσε υπόθεση και έχασε ο άνθρωπος τη ρεβεγιόν. Μάλιστα, εδώ με ρωτάνε αν θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις και για Έλληνες. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά βλέπετε ότι ο πυρήνας είναι ιταλικός και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι συνεργάτες περιφερόμενοι. Νομίζω ότι οι Ιταλοί έχουν την πατέντα. Οι Έλληνες στην Ευρωβουλή είναι ακόμα μαθητευόμενοι μάγοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα προκύψουν πέρα από την Καϊλή, τουλάχιστον για το φάκελο Παντζέρι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα να σας πω, το οποίο το διάβασα εχθές και είναι καταπληκτικό. Το Νοέμβριο στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε η συγκεκριμένη συνάντηση όπου είχε έρθει ο Καταριανός Υπουργός Εργασίας για να μιλήσει, υποτίθεται, για τις συνθήκες εργασίας στο Κατάρ. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που γινόντουσαν από τους ευρωβουλευτές, ακούστε, τις είχε γράψει ο ίδιος ο Παντζέρι. Και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό του Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι είναι ο σύζυγος της κυρίας Καϊλή, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην αίθουσα. Ο Παντζέρι, λοιπόν, επειδή δεν είναι ευρωβουλευτής, ήταν στην έδρα του, στη ΜΚΟ, στις Βρυξέλλες. Σηκώνει, λοιπόν, το κινητό ο Τζόρτζι και λέει, πώς το λένε τον άλλο, τον Ιταλό που τον ψάχνουν τώρα, Καλατζίνο, Καβατζίνο, κάπως έτσι. Λοιπόν, λέει του Παντζέρι, ο Καβατζίνο θέλει να κάνει ερώτηση στον Καταριανό Υπουργό Εργασίας. Να του δώσω του λόγο. Προβλέπετε με βάση το σχεδιασμό που είχαμε κάνει. Αυτή, λοιπόν, η συνομιλία είχε υποκλαπεί από τις βελγικές υπηρεσίες πληροφοριών και βρίσκεται σήμερα στη δικογραφία. Μάλιστα. Να κλείσουμε κάτι άλλο θέλω, κύριε Πικραμένε, γιατί παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά και την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Είναι εντυπωσιακό ότι φαίνεται, ενώ σφάζονται οι ερντογανικοί και οι κεμαλιστές, νεοκεμαλιστές, φαίνεται ότι συμφωνούν, τουλάχιστον αυτό στη δημόσια σφαίρα, στην διαδικασία που ξεκινά να τεθεί εκτός νόμου το τρίτο, το φιλοκουρδικό κόμμα, το ΧΑΝΤΕΠΕ, αν το θυμάμαι. Για πείτε μου, εδώ... Μάλιστα, δεν ξεβρακώνεται λιγάκι αυτή η αντιπαλότητα. Μα δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο μήτρες πολιτικές. Είναι οι ισλαμιστές και οι εθνικιστές. Στους ισλαμιστές αυτή τη στιγμή η μία συνιστόσα είναι ο Ερντογάν
Και άλλη συνιστόσα είναι ο Νταβούτογλου με τον Μπαμπατζάν. Τελειώνει εκεί το θέμα. Η δεύτερη μήτρα είναι οι εθνικιστές. Η μία συνιστόσα είναι ο Μπαξελή, συνέτερος του Ερντογάν, και η άλλη είναι η Αξενέρ, συνέτερος της λεγόμενης αντιπολίτευσης. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Προχθές δολοφονήθηκε ο αρχηγός της νεολαίας των Γκρίζων Λύκων, ο πρώην αρχηγός, περίοδος 2019-2020. Ξέρετε γιατί δολοφονήθηκε? Διότι έφυγε από τη συνιστόσα Μπαχτσελή και πήγε στη συνιστόσα Αξενέρ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα στην Τουρκία.